Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι ένας τρελός κόσμος και σήμερα εδώ κοντά σας με τον Κώστα Μπετινάκη. Και την Άννα Μορφούλη. Πάνε κοντά 4 χρόνια που μας είχαν μπαφιάσει τα κανάλια του Συρμού με το ζωτική σημασία οικονομικό πρόβλημα της χώρας και την αναγκαιότητα των θυσιών προκειμένου να μην χρεοκοπήσουμε. Όλα αυτά τα χρόνια ακούγαμε την κατανόηση των πολιτικών, των δανειστών μας, ότι κατανοούν τις θυσίες που υφιστάμεθα. Το παράδοξο είναι πως το ίδιο έδειχναν και οι πολιτικοί που μας κυβερνούν. Δηλαδή κατανόηση για τα προβλήματα και τις θυσίες που μας υποβάλλουν. Τώρα ξαφνικά το σκηνικό έχει αλλάξει. Η πλήση εγκεφάλου που υφιστάμεθα μοιάζει με εγκεμπελική προπαγάνδα. Όλα τα κανάλια έχουν να μας πούν το αυτονόητο. Πόσο κακό πράγμα είναι εκείνο το κόμμα με καθαρά νεοναζιστική φιλοσοφία, μέλη του οποίου ωστόσο φιλοξενούσαν κατά καιρούς σε εκπομπές τους. Τέλος τα περί μνημονίου, αυτή την ώρα τουλάχιστον. Έλεος, τα δελτία των αποκαλούμενων από εμένα τουλάχιστον μέσα μαζικής παραπληροφόρησης ή ακόμα και αποβλάκωσης, διαλέχτεσης, είναι πλέον 45 λεπτά διαφημιστικά για το κόμμα που υποτίθεται ότι καταγγέλουν ως αντιδημοκρατικό. Δεν καταλαβαίνουν ότι όπως διόγκωσαν το λαϊκό αντιμνημονιακό μένος με την υπέρ των δέων προπαγάνδα της αναγκαιότητας των μέτρων, πως ενδεχομένως η εκτενής φιλολογία για την εγκληματική οργάνωση δημιουργήσει συμπαθούντες προς αυτήν. Ευτυχώς βέβαια που τα φερόμενα ως θύματα της πολιτικής δίωξης είναι μπουμπούκια κατά το κενό ζυγόμενο που προσπαθούν να βρουν το δίκιο τους φτύνοντας, βρίζοντας, κλωτσώντας, χαστουκίζοντας και απειλώντας. Μήπως όμως αυτό ακριβώς θέλουν και όσοι θυμωμένοι ανιστόρητοι τους ψήφισαν. Τι άλλαξε ώστε να μην τους ξαναψηφίσουν, αφού ανήκουν στην κατηγορία που δεν μπορούν οι ίδιοι να δίνουν και έτσι βάζουν κάποιους άλλους για χάρη τους. Υπάρχουν πολιτικά επιχειρήματα να αντιμετωπιστούν οι βιαστές των δημοκρατικών θεσμών που τώρα καθυβρίζουν τη δημοκρατία σας μέσα και έξω από τον ναό της. Πριν καταδικάσουμε κάποιους άλλους για εγκληματίες, μήπως θα έπρεπε να δουν οι αδιάφθοροι πολιτικοί μας τι ήταν αυτό που οδήγησε όσους οδήγησαν να ψηφίσουν κάποιους που ο κοινός νους τους κατατάσσει εκτός, μια και οι ίδιοι δεν θεωρούν ότι ανήκουν στο ευνομούμενο δημοκρατικό κράτος. Ελπίζω να μην συνεχιστεί αυτή η ακατάσχετη παραφιλολογία για τα δεινά προκαλεί στον τόπο η εγκληματική οργάνωση ως τις εκλογές, επειδή το σύριαλ έχει αρχίσει να κουράζει και τα αποτελέσματα μπορεί να είναι αντίθετα από τα αναμενόμενα. Μηδέν άγαν. Όλα με μέτρο δηλαδή, για να μην ξεχνάμε τα αρχαία, και καλά θα κάνουν να μαζέψουν και εκείνους και εκείνες μάλλον που δίνουν τροφή προκαλώντας και σε αυτό το σημείο για καθαρά μικροπολιτικούς λόγους, έτσι για να βγαίνουν στην επικαιρότητα. Και μια και μιλάμε για επικαιρότητα, θα πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Όπου συνάδελφο τον Φίλιππο τον Καραμέτο, ο οποίος θα μας πει τα τελευταία. Φίλιππε, καλημέρα. Καλημέρα, ναι, καλημέρα Κωστά. Έχουμε τις εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση του Άκη Τσοχαζόπουλου μετά από 5 μήνες διαδικασία. Σήμερα μέσα σε μια κατάμεστη δικαστική αίθουσα με το πιο πυκνό ακροατήριο που υπήρξε όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο Άκης Τσοχαζόπουλος κρίθηκε ένοχος από το τριμελές εφετείο χορηγημάτων της Αθήνας, το οποίο τον καταδίκασε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από εγκληματική δραστηριότητα και κατά εξακολούθηση παθητική δωροδοκία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. Όλοι φυσικά καταλαμβανόμαστε είναι για την υπόθεση με τις μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Όσον αφορά τώρα τους υπόλοιπους συγκατηγορούμενους του, το δικαστήριο έκρινε αθώος τον δικηγόρο Σπυρίδων Χατζηνικολάου και τον φερόμενο εκπρόσωπο του Τορκάσο, της offshore εταιρείας δηλαδή, που είχε χρησιμοποιηθεί ως δούριος ύπος για αυτές τις μίζες και για τη διακίνηση όλων αυτών των χρηματικών ποσών, ο Παντελής Ζαχαριάδη. Καταδικάστηκαν οι υπόλοιποι 16. Συγκεκριμένα κρίθηκαν ένοχοι η νύνη σύζυγός του Βίκη Σταμάτη, πρώην σύζυγός του Γκούντρουν Τσοχατζοπούλου, η κόρη του Αρετή, ο εξάδελφός του Νίκος Ζήγρας, ο αδερφός της Βίκη Σταμάτη Παναγιώτης Σταμάτης, η λογίστρια Φροσύνη Λαμπροπούλου, ο κατασκευαστής Αστέριος Οικονομίδης, ο επιχειρηματίας Γιώργος Αχπατζίδης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Εξοπλισμών Γιάννης Μπόκος, η δικηγόρος Ταλίτα Τσεκούρα, οι εκπρόσωποι της υπεράκτης εταιρείας Μορέλια, Οράτιος Μελάς και Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, ο δικηγόρος Γιώργος Κωνσταντάτος, ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου Ενός Νικόλος Καρατζάς και ο πρώην βουλευτής επιχειρηματίας στον χώρο των κατασκευών, ο κ. Φώτης Αρβανίτης. Είναι πολύ πιθανόν
αύριο να ανακοινωθούν οι ποινές, επακριβώς οι ποινές για κάποιον που αναρωτιέται ότι καταδικάστηκαν, ποια θα είναι η ποινή τους. Αύριο λογικά θα ανακοινωθούν οι ποινές. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να πούμε πάντως που είχε συνταχθεί για την υπόθεση, οι κατηγορούμενοι τέλεσαν ενεργώντας από κοινού ή και μόνοι τους το αδίκημα της νομιμοποίησης εξόδων από εγκληματική, εσόδων μάλλον συγχωρείτε, από εγκληματική δραστηριότητα, η οποία συνίσταται στο αδίκημα της κατ' εξακολούθηση παθητικής δωροδοκίας του πρώην Υπουργού στρεφόμενης κατά του ελληνικού δημοσίου. Αυτά είναι μέχρι στιγμής ό,τι προκύπτει μάλλον από το δικαστικό ρεπορτάζ για αυτή την υπόθεση. Σε λίγο θα έχουμε και νεότερα και... Τα νεότερα θα τα διαβάσουμε στο Zoom.gr. Ακριβώς, ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φίλιππε. Και τώρα θέλω να περάσουμε σε ένα θέμα που για πολλούς είναι ξεχασμένο και για άλλους θεωρείται ζωτική σημασίας. Το θεωρώ πολύ σημαντικό, πως το θέμα των γερμανικών πολεμικών αποζημιώσεων αναφέρονται οι χτεσινές New York Times. Σε ανταπόκριση σε δημοσίευμα που υπογράφει η Σουζάν Ντάλι με τίτλο «As Germans Push Austerity, Greeks Press Nazi Era Claims», δηλαδή καθώς οι Γερμανοί πιέζουν για λιτότητα, οι Έλληνες πιέζουν για τις αποζημιώσεις των Ναζί. Της εποχής των Ναζί. Πρόκειται για ένα ρεπορτάζ που έχει γίνει όπως λέγεται Αμοιράς Γκρίς, εκείνη η προέλευση του θέματος, και είναι ένα οδηπορικό στα απομακρυσμένα χωριά εκείνης της περιοχής που το 1943 συστηματικά σκοτώθηκαν εκατοντάδες από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Και αναφέρεται συγκεκριμένα σε κάποιο κύριο Σιγκελάκη, ο οποίος ήταν 7 χρόνων όταν είδε να σκοτώνουν τον πατέρα τους. Ο Γερμανοί γράφει μεταξύ άλλων η ανταπόκριση του New York Times, μπορεί να είναι τώρα ο αυστηρός τραπεζίτης για τους Έλληνες και υποστηρίζουν ότι εκείνοι που ζητάνε αποζημιώσεις θα πρέπει πρώτα να εξοφλήσουν τις δικές τους στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει αυτό το άρθρο που αναφέρεται και στις υποσχέσεις που έδωσε ο Πρωθυπουργός Σαμαράς δημιουργώντας αυτή τη νομική επιτροπή για να εξετάσει το ζήτημα. Πολλοί πολιτικοί αναλυτές γράφει το δημοσίευμα των New York Times αμφιβάλλουν ότι η Αθήνα δείχνει θέληση να τα βάλει αυτή τη στιγμή με τους Γερμανούς, που οι οποίοι παρέχουν το μεγαλύτερο οικονομικό δάνειο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Άλλοι ωστόσο πιστεύουν ότι οι ισχυρισμοί των Ελλήνων, ιδίως για το δάνειο το υποχρεωτικό που επιβλήθηκε από τα στρατεύματα κατοχής, είναι ένα πολύ καλό διαπραγματευτικό χαρτί για την ελληνική πλευρά στη συνέχεια των διαπραγματεύσεων για την οικονομική κρίση. Πρέπει, λέει, να εξετάσουμε ακριβώς τι συνέβη στην Ελλάδα, αλλά επιμένει το άρθρο ότι η Ελλάδα έχει... όπως είπε και ο Wolfgang Schäuble στην επίσκεψή του, έχει ικανοποιηθεί πολύ καιρό πριν με άλλα δάνεια που είχε πάρει από τη Γερμανία. Όχι δάνεια ακριβώς, λέει, και χαριστικά. Είχε πει ο Schäuble εδώ πέρα. Πάντως, περιγράφει την συναισθηματική κατάσταση που έχουν οι Έλληνες. Γράφει για την υπόσχεση που έχει δώσει ο Αλέξης Τσίπρας, ο αρχηγός του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον αναφέρει, ότι και δημιουργώντας ενθουσιασμό όσους τον ακούνε, ότι θα το χειριστεί ο ίδιος όταν έρθει στα πράγματα. Αν και εκείνο που είναι σημαντικό, είναι ένας οικονομικός υπολογισμός που έχουν κάνει οι New York Times, που λέει ότι γι' αυτό το δάνειο που χορηγήθηκε, που υποχρεωτικό δάνειο που πήραν οι αρχές κατοχής, πριν 70 χρόνια, με αποπληθωρισμένο χρήμα, δεν θα πρέπει να υπολογίζεται ότι ξεπερνά σε σημερινά δολάρια τα 24 δισεκατομμύρια.
και αναφέρεται στα τελευταία 6 χρόνια και τις προσπάθειες που έχουν γίνει. Τώρα, γιατί θεωρώ σημαντικό ότι ασχολήθηκαν οι New York Times. Πέρασε το θέμα πλέον και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω αν οφείλεται και στο πρόσφατο ταξίδι του Πρωθυπουργού εκεί, αλλά έχω να πω ότι αυτό μπορεί να υποβοηθήσει, γιατί οι γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις προς το Ισραήλ δόθηκαν μετά από αμερικανικές πιέσεις. Αν θεωρούμε ότι μπορεί να άρχισαν αμερικανικές πιέσεις και δεν είναι απλώς μια φωτοβολίδα αυτό το άρθρο, μπορούμε να αισιοδοξούμε ή μας καθοδηγούν κατά κάποιο τρόπο ότι πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε σαν μέσο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δούμε μια εικόνα από μια γελιογραφία του Μποστ, του Μέντι Μποστατζόγλου, του 1966. Αυτή τη σχολιάζαμε το πρωί στην Έδειξα, γιατί το θεωρώ ντοκουμέντο. Μπορούμε να τη δούμε. Δείχνει τον τότε Πρωθυπουργό, τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, επάνω σε ένα άλογο που το ονομάζει Πήγασος ή και λέει δίπλα είναι το Greek Havaio Lari, κατά το Turk Havaio Lari. Κρατάει ένα δίσκο και απευθύνεται στον τότε καγκελάριο της Γερμανίας στο Βιλαέτη της Βόνης, όπως γράφει η σημαία επάνω αριστερά, και λέει, του ζητάει μάρκα, κάνοντας και λογοπαίγνιο με τον Μάρκο Μπότσαρη, και λέει ο Έρχαρντ Μπέις, πασιάς της Βόνης και πάσης Αλαμανίας, όπως τον γράφει, τάλογο-τάλογο ήρθε στη Βόνη, κανένας έφτασε, το δίσκο απλώνει. Τάλογο-τάλογο πως κλιμιντρίζει, τον Μάρκον κρύψεται να μην εγγίζει. Αναφέρεται σε εκείνες τις εποχές όπου πάλι η Ελλάδα έπαιρνε δάνεια από τη Γερμανία. Και επιγράφεται ο σκληρός αγών δια των Μάρκων με ωμέγα, όπου ήταν πολλά ωφέλιμος εις το έθνος και σκέψεις γενωμένης εστοχάστησαν να αποστείλουν τον γενναίος καπετάν Πάνων εκ παλαιών πατρών εις Γερμανών, ότι έτσι ήθελαν σωθεί οι πατρίς. Η γελιογραφία προέρχεται από το άλμπουμ «Οδηγίε προς ξελιγωμένους». Είναι από το «Οδηγίες προς ναυτιλωμένους» που είχαμε τότε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Τίποτα διαφορετικό όμως από το 1966. Ακριβώς αυτό το έφερα για να θυμίσουμε ότι κάποια στιγμή οι ιστορικές αναλογίες είναι... παίζουν κάποιο ρόλο. Και θα πάμε τώρα σε μια επέτειο. Και στο Κάιρο. Α, βέβαια. Να πάμε πρώτα, ναι. Είχαμε πριν, πάλι ματηρές συγκρούσεις. Με αφορμή αυτό θα μιλήσουμε για την επέτειο. Ακριβώς. Καθ' όλη τη διάρκεια της Κυριακής Κώστας, στο Κάιρο σημειώθηκαν ματηρές συγκρούσεις, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούσαν να σταματήσουν διαδηλωτές που πρόσκειται στον πρώην πρόεδρο Μοχάμεντ Μόρση και συνέρεαν προς την πλατεία Ταχρίρ για τον εορτασμό από τα 40 χρόνια του πολέμου του Γιόμ Κιπούρ με το Ισραήλ. Στις διαδηλώσεις αυτές έχουν χάσει τη ζωή τους 51 άτομα, σύμφωνα με το Al Jazeera, το οποίο επικαλείται δηλώσεις αξιωματούχων, ενώ οι τραυματίες υπολογίζονται από το Εθνικό Πρακτορείο της περιοχής σε 268. Το ειδησογραφικό πρακτορείο Reuters έκανε λίγο νωρίτερα για 44 νεκρούς και 423 συλληφθέντες. Σύμφωνα όμως με το πρακτορείο, το Υπουργείο Εσωτερικών, σε ανακοίνωσή του που εξέδωσε αργά το βράδυ της Κυριακής, βλέπουμε εδώ και πλάνα από τις διαδηλώσεις, κατηγόρησε τη μουσουλμανική αδελφότητα για καταστροφή της επετείου μέσω της εξέγερσης των μαζών. Παράλληλα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί αρκετοί διαδηλωτές και οι συλλήψεις αυξήθηκαν. Παρά τις βίαιες συγκρούσεις όμως, Κώστα, που συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ εχθές, η κυβέρνηση είχε και τους επίσημους εορτασμούς, αυτό που... Για την επέτειο. Για την επέτειο, 40 χρόνια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση στρατιωτικών, έχει γίνει πραξικόπημα και έχει αναλάβει την εξουσία,
και η επέτειος είναι ιδιαίτερα τιμητική, όπως θα δούμε κατόπιν, αλλά δεν έχουμε στο τηλέφωνο τον Μάριο. Μάριε, από την αίθουσα σύνταξης, ο Μάριος Βελέτζας έχει να μας πει για τα γεγονότα στην Αίγυπτο. Γεια σου Κώστα, γεια σου Άννα. Καλημέρα. Όπως παρακολουθήσαμε και στα πλάνα που προβλήθηκαν πριν από λίγο, χαμός έγινε πάλι χθες. Στην Αίγυπτο η πλατεία Ταχρήρ μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Και χύθηκε πολύ αίμα, δηλαδή δεν είναι λίγοι, 50. Πολύ αίμα, ο επίσημος απολογισμός είναι στους 51. Ωστόσο, αν κρίνουμε από παλαιότερες καταστάσεις, γιατί τα επεισόδια γενικότερα στην Αίγυπτο είναι πάρα πολλά αναταχθά χρονικά διαστήματα, καθώς η πολιτική κρίση συνεχίζεται. Όπως είπες και εσύ πριν, αυτή τη στιγμή έχει γίνει πραξικόπημα στην Αίγυπτο, ο στρατός ελέγχει τις διαδικασίες. Και καθώς δεν δείχνει αποφασισμένος, ουσιαστικά δείχνει μια, καθώς δεν δείχνει αποφασισμένος να, για το τι θα γίνει με την επόμενη μέρα της Αιγύπτου, δηλαδή ήδη έχει φυλακίσει το Μόρση, ο οποίος είχε εκλεχθεί μέσω διαδικασίας από το λαό, γι' αυτό και αντιδρούν οι υποστηρικτές του. Όλη αυτή η κατάσταση, το ρευστό κλίμα δημιουργεί αυτά τα γεγονότα που είδαμε, καθώς ένα άκρος τιμητικό γεγονός στα 40 χρόνια από τον πόλεμο με το Ισραήλ το 1973. Από τον Νικηφόρο πόλεμο, για από τον Νικηφόρο, να το πούμε. Μετατράπηκαν σε μια αφορμή πάλι οι υποστηρικτές του Μόρση να κατέβουν στον δρόμο, να διαδηλώσουν κατά του στρατού και να ζητήσουν ουσιαστικά την επιστροφή του Μόρση στην εξουσία και την αποκατάσταση της εξουσίας. Όσον αφορά τώρα στους νεκρούς, όπως είπαμε και πριν, ο επίσημος απολογισμός είναι στους 51, ωστόσο η μουσουλμανική αδερφότητα μιλάει ακόμα και για 400 νεκρούς. Διάφορες πηγές ανεβάζουν τους νεκρούς πολύ πιο πάνω. Και κρίνοντας από παλαιότερες καταστάσεις, είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι νεκροί θα αυξηθούν, καθώς αρκετοί είναι οι τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση στα νοσοκομεία. Οι σκηνές που είδαμε ήταν πάρα πολύ άγριες. Συγγνώμη, Μάρη, εμείς προβάλλουμε ταυτόχρονα και τα βίντεο από την εορταστική εκδήλωση που είχε διοργανώσει το καθεστώς, και την οποία λέει ότι αμαύρωσαν οι διαδηλώσεις. Εδώ είναι οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 40 χρόνια από τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ. Οι άλλες εικόνες, αυτές οι εικόνες που θέλει να προβάλλει το καθεστώς στην Αίγυπτο για να δείξει ότι ακριβώς η επόμενη μέρα προχωράει, ότι μετά την πτώση του Μουμπάρακ, την εκδίωξή του στο πλαίσιο των μεγάλων διαδηλώσεων που έγιναν λόγω της Αραβικής Άνοιξης, ότι οι καταστάσεις προχωράνε. Γι' αυτό βλέπουμε εδώ που να είναι σημαίες, αυτοκίνητα περνάνε. Αλλά σίγουρα μεγάλο τμήμα της κοινής γνώμης στην Αίγυπτο αντιδρά. Τώρα το μεγάλο τμήμα να το αφήσουμε στην άκρη, γιατί σύμφωνα με κάποιους άλλους υπολογισμούς είναι ακριβώς διχασμένη η κοινωνία. Μην ξεχνάμε και ότι ο Μόρση είχε ανέβει με οριακή πλειοψηφία στην εξουσία, χωρίς να πάρουμε θέση. Απλώς εμείς παραθέτουμε τα γεγονότα. Και για να θυμίσουμε και λίγο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Μάριε για την, περιγραφή που μας έκανες. Και για να θυμίσουμε λίγο τι ακριβώς συνέβη πριν 40 χρόνια, θα πάμε σε ένα φιλμ που έχουμε αλλιεύσει πάλι από το διαδίκτυο, για ένα πόλεμο που συνέβη τότε ακριβώς. Άρχισε στις 6 Οκτωβρίου του 1973, κράτησε 3 εβδομάδες και ονομάστηκε ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ, επειδή ήταν τότε η επέτειος, η θρησκευτική, η μεγάλη αυτή γιορτή για τους Ισραηλινούς, για τους Εβραίους γενικότερα. Εδώ βλέπουμε τα φιλμς που έχουν από αιγυπτιακής πλευράς αναρτηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό στο διαδίκτυο, εικόνες από έναν πόλεμο που ήταν ανέλπιστος για το Ισραήλ. Και να θυμίσουμε, πρωταγωνιστές τότε ήταν πρόεδρος της Αιγύπτου ο Ανουάρ Σαντάτ, στο Ισραήλ ήταν πρωθυπουργός η Γκόλντα Μεΐρ, υπουργός άμυνας ήταν ο Μωσέ Νταγιάν και αρχιστράτηγος των Ισραηλινών δυνάμεων ο Αριέλ Σαρόν. Η Γκόλντα Μεΐρ ήταν η μόνη που δεν ήταν στρατηγός και έγινε πρωθυπουργός, αν εξαιρέσουμε και τον τωρινό πρωθυπουργό των Ισραήλ, τον Νετανιάου. Όλοι οι προηγούμενοι οι πρωθυπουργοί ήταν στρατηγοί, δηλαδή και ο Σαρόν και ο Νταγιάν.
υπηρέτησαν ως πρωθυπουργοί στο Ισραήλ. Αυτές είναι οι απεικονίσεις που έχουμε για τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, ο οποίος στη συνέχεια έδωσε την ευκαιρία στον τότε πρόεδρο Σαντάτ, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι δολοφονήθηκε από τους αδελφούς μουσουλμάνους, οι οποίοι μετά άλλαξαν και έγιναν πολιτική οργάνωση από τρομοκρατική και ανέβηκαν στην εξουσία με το Μόρσι. Πάντως, οι αδελφοί μουσουλμάνοι ήταν αυτοί που σκότωσαν τον πρόεδρο Σαντάτ. Και αυτό μπορούμε να το συνδέσουμε τώρα και με τις διαδηλώσεις και με την επέτειο. Εδώ βλέπουμε τον πρόεδρο Σαντάτ που είχε κάνει το διάγγελμα τότε. Ο πρόεδρος Σαντάτ, κατόπιν της νικηφόρας αυτής της επέμβασης εναντίον του Ισραήλ, την ανακατάληψη της Χερσονήσου του Σινά, περάσανε το κανάλι, περάσανε και ανακατέλαβαν όλη τη Χερσόνησο του Σινά, αναγκάστηκε και υποχώρησε το Ισραήλ και έτσι βλέπουμε και τον Αριέλ Σαρόν που μιλάει για τα γεγονότα. Και τότε ο Ανουάρ Σαντάτ πραγματοποίησε αυτό που θεωρήθηκε προδοτικό για τον αραβικό έθνος και για τους αδελφούς μουσουλμάνους, δηλαδή πήγε και συναντήθηκε στο Ισραήλ, μίλησε και στην Ισραηλή Βουλή και έκανε και τη συνθήκη ειρήνης ανάμεσα στο Ισραήλ και την Αίγυπτο. Ήτανε δε η πρώτη χώρα της Αιγύπτου, η Αίγυπτος που αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ να υφίσταται, κάτι που δεν έχουν αναγνωρίσει τα άλλα, δεν είχαν τότε αναγνωρίσει τα άλλα αραβικά κράτη. Να θυμίσουμε ότι και εκείνα τα γεγονότα έχουν πάλι κάποια επαφή με τη σημερινή πραγματικότητα, γιατί ταυτόχρονα είχαν προσπαθήσει οι Σύριοι να ανακαταλάβουν τα υψώματα Γκολάν, αλλά δεν είχαν κατορθώσει. Εδώ είναι η βοήθεια που είχε ζητήσει το Ισραήλ από τους Αμερικανούς. Είχε σταλεί τότε άφθονη βοήθεια, γιατί είχαν υποστεί τρομερές καταστροφές από το Blitzkrieg που έκανε, τον ξαφνικό πόλεμο που έκανε ο Σαντάτ. Και εδώ βλέπουμε πάλι τον Αριέλ Σαρόν που διηγείται τα γεγονότα. Έγινε μεγάλη διπλωματική επέμβαση. Εδώ βλέπουμε τον τότε Γενικό Γραμματέα της Σοβιετικής Ένωσης, τον Μπρέζνεφ, να συνομιλεί με τον Κίσιντζερ, και εδώ ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης είχε πάει. Αυτή είναι η Γκόλντα Μεγίρ, για όσους δεν τη θυμούνται, η τότε πρωθυπουργός του Ισραήλ. Και εδώ είναι η ειρήνη πια. Οι Ισραηλοί έχουν υποχωρήσει. Ο Σαντάτ συγχαίρει τα στρατεύματά του και κατόπιν πηγαίνει στο Ισραήλ. Εδώ είναι η αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων. Ο Μωσέ Νταγιάν, ο μονόφθαλμος, και ο Σαντάτ που πηγαίνει στο Ισραήλ. Αυτά για να θυμηθούμε λίγο τι ακριβώς έγινε και τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα. Έχουμε και μία ακόμη επέτειο όμως, 20 χρόνια στη Χιλή από την... Ναι, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Έχουμε 20 χρόνια και πάλι θέλω να τη συνδέσουμε με τη σημερινή πραγματικότητα. Στη Χιλή γιορτάσανε οι Χιλιανοί από όλες τις παρατάξεις. Γιόρτασαν την επέτειο χτες του ιστορικού δημοψηφίσματος με το οποίο δόθηκε τέλος στη 17χρονη στρατιωτική δικτατορία του Αουγκούστο Πινοσέτ. 25 χρόνια από τη μεγάλη τούτη μέρα για τη δημοκρατία μας, μπορούμε κάλλιστα να δούμε πως η Χιλή έχει αλλάξει, ανακοίνωσε η Μισελ Μπασελέ, η αριστερή πρώην πρόεδρος της χώρας, η οποία διεκδικεί την επανεκλογή της στις εκλογές που θα γίνουν στις 17 Νοεμβρίου. Η ίδια η Μπατσελέ υπήρξε θύμα βασανιστήριων σε μυστική φυλακή του καθεστώτος το 1975. Η κυρία αντίπαλός της είναι υποψήφιος της δεξιάς Ευελίν Ματέι, που παραδέχτηκε τα γεγονότα, αλλά επένεσε παράλληλα και τη δικτατορία ως περίοδο μεταρρυθμίσεων και οραμάτων. Βλέπουμε ίσως κάποιες αναλογίες ότι κάποιοι είναι οραματιστές δικτατοριών, και όμως κατεβαίνουν στην πολιτική εικονίστρα. Mm-hmm.
Υπήρξε μια περίοδος όταν θάνατα, βασανισμοί και πολιτικοί κρατούμενοι υπήρχαν σε όλο τον κόσμο και η χώρα μας δεν αποτέλεσε εξαίρεση, δήλωσε η Ματέη, της οποίας ο πατέρας ήταν πτέρυγος της πολεμικής αεροπορίας και μέλος της χούντας του Πινοτσέτ. Θα θυμίσουμε τώρα ότι 3.000 ήταν τα θύματα που είχαν απαχθεί και σκοτώθηκαν από τη δικτατορία του Αγκούστο Πινοτσέτ και 28.000, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι βασανιστέντες. Το δημοψήφισμα της 5ης Οκτωβρίου 1988 έδωσε στους Χιλιανούς τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στον τερματισμό ή την ανανέωση της διακυβέρνησης από τον Πινοτσέτ για άλλη μια οκταετία. Το όχι συγκέντρωσε το 56% και στις βουλευτικές εκλογές του επόμενου χρόνου κατέληξαν στην ανάδειξη κυβέρνησης της αντιπολίτευσης με πρόεδρο τον Πατρίτσιο Αϊλβίν. Θα ήθελα να θυμίσω επίσης ότι ο Πινοτσέτ, αυτός ο αιμοσταγής δικτάτορας, είχε γίνει μια απόπειρα να συλληφθεί όσο βρισκόταν σε επίσημη επίσκεψη στη Βρετανία. Είχε γίνει και εκεί οι Βρετανοί ούτε λίγο ούτε πολύ τον φυγάδεψαν για να μην ισχύσει το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδώσει Ισπανός δικαστής. Εν πάση περιπτώσει είναι μια ιστορία διεθνούς πολιτικής τρέλας κι αυτή. Mm-hmm. Και μια και μιλάμε για θαυμαστές της δικτατορίας, μπορούμε να πούμε και λίγο από τα δικά μας. Από τα δικά μας και παρόλο όσα είπες το πρωί όταν ξεκινήσαμε, να πούμε ότι υπάρχουν νέες καταθέσεις για την δράση της Χρυσής Αυγής και πλέον στο στόχαστρο των αρχών. Όχι, η δισογραφία θα το καλύπτουμε, απλώς δεν θα το θεωρούμε αυτό το ναι, θέμα, ότι το μόνο αυτό πρέπει να απασχολεί το δελτίο ειδήσεων και τις εκπομπές μας. Σωστά, πολύ σωστά. Στο στόχαστρο λοιπόν των αρχών μπαίνουν τουλάχιστον άλλοι δύο βουλευτές της Χρυσής Αυγής έπειτα από τις καταθέσεις που έδωσαν στους ανακριτές προστατευόμενοι μάρτυρες, πρώην μέλη της οργάνωσης, οι οποίοι έχουν ζητήσει να μπουν σε καθεστώς προστασίας, δικαστικής προστασίας. Κατά τις καταθέσεις τους ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικοί για τον ρόλο που είχαν οι δύο αυτοί βουλευτές, οι οποίοι μέχρι στιγμής, να σημειώσουμε, ότι δεν αντιμετωπίζουν κάποια κατηγορία. Μίλησαν όμως και για τους ήδη κατηγορούμενους, αυτούς που εμφανίζονται ως διευθύνοντες της εγκληματικής οργάνωσης. Ένας μάλιστα από τους προστατευόμενους μάρτυρες, ο οποίος στην δικογραφία εμφανίζεται με το κωδικό όνομα μάρτυρας Γάμα, κατέθεσε για τον προφυλακισμένο Γενικό Γραμματέα της Χρυσής Αυγής Νίκο Μιχαλολιάκο και υποστήριξε πως έδινε εντολές ακόμη και για τη δολοφονία μελών της οργάνωσης, τα οποία ήθελαν να αποστασιοποιηθούν. Ο ίδιος μάρτυρας υποστήριξε μάλιστα ότι είχαν στοχοποιήσει τον Παύλο Φίσα, τον 34χρονο, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου από τον Γιώργο Ρουπακιά. Ο συγκεκριμένος μάρτυρας μπήκε ανήλικος στην οργάνωση το 2006 και ανήκε, όπως ισχυρίζεται, στην ομάδα Κένταυρος. Αρνήθηκε ότι γνώριζε τον κατηγορούμενο βουλευτή της Χρυσής Αυγής Νίκο Μίχο, έκανε λόγο για την προστασία που πουλούσαν τα μέλη της οργάνωσης σε αλλοδαπούς καταστηματάρχες. Ωστόσο, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξετάζεται και η αναφορά του μάρτυρα στον υπεύθυνο του γραφείου της Χρυσής Αυγής στο Παγκράτη, ο οποίος, όπως ισχυρίζεται, χρησιμοποιούσε τα φροντιστήρια που διατηρεί η μητέρα του ως φυτώρια. Αυτά είναι τα τελευταία. Δικάζεται η Θέμης Σκορδέλη, ενεργό μέλος της Χρυσής Αυγής και υποψήφια στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Στην 50χρονη, να σημειώσουμε ότι αποδίδονται κατηγορίες πλημεληματικού χαρακτήρα για πλαστογραφία, κατοχή κροτίδων, παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ παράλληλα εκκρεμούν σε βάρος της και άλλες κατηγορίες για αδικήματα που είχε διαπράξει στο παρελθόν. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να κάνουμε το καθιερωμένο μας μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με τον τρελό κόσμο σε λίγο. Θα δούμε μια πάρα πολύ όμορφη παράσταση, μια εκδήλωση μουσική με την Αρλεζιάνα του Μπιζέ. Thank you.
Τώρα, αυτό ήταν από τον σιδηροδρομικό σταθμό Γκάρτη στο Παρίσι. Φανταστείτε τι θα γινότανε αν ερχότανε η ορχήστρα, η κρατική ορχήστρα και έπαιζε στο σταθμό της Ομόνιας και ας έπαιζε σκαλκότα, ναι, όπως παίζουν αυτοί οι Αλεζιάν. Εγώ θα το ήθελα να το δω. Δηλαδή είναι μια προσπάθεια προσέλκυσης του κόσμου, ναι, στην κουλτούρα. Δηλαδή σε μια εποχή σαν τη σημερινή είχε γίνει μια προσπάθεια το καλοκαίρι από τη λυρική σκηνή και είχε πάρει το διόρροφο λεωφορείο και έκαναν βόλτα στην Αθήνα. Αυτό ήταν μια αξιέπαινη προσπάθεια. Έκαναν και πρόβα πριν από μια εβδομάδα περίπου στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτές είναι προσπάθειες. Δηλαδή, έχω πάρα πολλά βίντεο τέτοια να δείξω. Ελπίζω να μπορέσουμε να τα δούμε σε μελλοντικές εκπομπές που πηγαίνουν σε δημόσιους χώρους και τραγουδάνε όπερα. Ναι. Για φανταστείτε τώρα να πάει στην Ψαραγορά η λυρική σκηνή να τραγουδήσει όπερα. Ο πολιτισμός χρειάζεται. Ο πολιτισμός και χρειάζεται και η προσέλκυση του κόσμου σε κάθε είδος μουσικής και σε κάθε είδος που βελτιώνει και νομίζω τα ήθη και. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να περάσουμε πάλι στην πραγματικότητα. Να πάμε σε οικονομικά ζητήματα. Νέα αναδιάρθρωση του χρέους βλέπει η City Group. Το αμερικανικό shutdown δεν ανησυχεί ιδιαίτερα τους κορυφαίους οικονομολόγους. Οι περισσότεροι εξακολουθούν να βλέπουν στην ευρωκρίση τον μεγάλο κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία. Στις χώρες της περιφέρειας του ευρώ η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πιο επικίνδυνη, λέει στη σημερινή Die Welt ο Willem Buitzer. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Αμερικανικής Citigroup τονίζει ότι αν τα πράγματα λιτότητας φτάσουν στα πολιτικά τους όρια και δεν υπάρχει προοπτική για μεταφορές κεφαλαίων από τις χώρες του πυρήνα, η μόνη δυνατή λύση είναι αυτή της κρατικής χρεοκοπίας. Όχι αυτό το film, θα το δούμε μετά, γιατί θέλω να πω την είδηση πρώτα. Στην περίπτωση της Ελλάδας, ο Αμερικανοβρετανός οικονομολόγος αναμένει σύντομα νέα αναδιάρθρωση του χρέους. Το ίδιο υποστηρίζει και για την περίπτωση της Κύπρου. Και ενώ η Ισπανία σημειώνει πρόοδο, υπάρχει ο σοβαρός κίνδυνος να καταστεί η Ιταλία προβληματική περίπτωση, εκτιμά ο Willem Buitzer. Οι πολιτικοί θεσμοί στην Ιταλία λειτουργούν χειρότερα από αυτούς στην ΣΥΠΑ, προειδοποιεί ο επικεφαλής οικονομολόγος της Citigroup. Ελληνικές τράπεζες προσελκύουν το ενδιαφέρον των αμερικανικών hedge funds, υποστηρίζουν οι Financial Times. Η εφημερίδα αναφέρει ενδεικτικά την περίπτωση της John Paulson & Company, του δισεκατομμυριούχου John Paulson, που επενδύει επιθετικά στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, έχοντας την πεποίθηση ότι η ελληνική οικονομία, που εδώ και καιρό θεωρείται η πιο αδύναμη στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, βρίσκεται σε σημείο καμπής. Η ελληνική οικονομία βελτιώνεται και αυτό θα πρέπει να ευνοήσει το ελληνικό τραπεζικό κλάδο, δηλώνει ο Paulson στους Financial Times, επιβεβαιώνοντας ότι το δικό του fund έχει σημαντικά μερίδια στην Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha Bank, τις δύο τράπεζες που έχουν αναδυθεί σε καλύτερη κατάσταση μετά την κρίση. Το ενδιαφέρον των hedge funds είναι τόσο ισχυρό που οι μεγάλες τράπεζες ασκούν πιέσει στην κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο επιτάχυσης της επαναιδιωτικοποίησης του κλάδου, αναφέρουν οι Financial Times. Τώρα θέλω να βλέπουμε εκείνο το φιλμάκι που έχω πάρει από ένα αμερικανικό διαδικτυακό τόπο που λέγεται Fair TV και αναφέρεται, αυτός είναι ο Peter Hart που αναφέρει ότι υπάρχει μια τάση στα μέσα του σειρμού να αγωνίζονται για ισορροπία ακόμη και εκεί που δεν είναι δυνατή. Αυτό διαπιστώνουμε και στην υπόθεση του κλεισίματος των δημοσίων υπηρεσιών. Ο απλούστερος τρόπος για το ζήτημα είναι να το θέσουμε ως εξής. Οι Ρεπουμπλικάνοι που ελέγχουν τη Βουλή περνάνε νομοσχέδια και οι Δημοκρατικοί που ελέγχουν την κυριαρχία τα απορρίπτουν. Η μία πλευρά τα ρίχνει στην άλλη με χοντρές κατηγορίες. Αν πούμε και οι δύο πλευρές έχουν λάθος, ας παραπλανούμε. Οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής μπορούν να ψηφίσουν τον νόμο για τις δαπάνες χωρίς να πληγεί ο νόμος του Ομπάμα για την υγεία. Και αυτό θα γινόταν αν το ήθελε ο πρόεδρος της Βουλής, Τζον Μπένερ. Ο Μπρένερ όμως ακολουθεί στρατηγική και τον κατηγορούν ως εξτρεμιστή. Έτσι επιρρύπτει η μία πλευρά την ευθύνη στην άλλη. Και αυτό μας λένε τα μίντια, πως η μία πλευρά δείχνει την άλλη. Προκαλούμε λοιπόν τα μίντια να μας πει ποια από τις δύο πλευρές έχει δίκιο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανευθυνότητα όταν τα μίντια κατηγορούν και τις δύο πλευρές. Θυμίζει την ιστορία με την κλιματική αλλαγή, που υπάρχουν δύο κατηγορίες επιστημόνων.
Η μία που υποστήριζε ότι ο πλανήτης υπερθερμαίνεται και η άλλη ότι οι υπολογισμοί τους αυτοί είναι λανθασμένοι. Και τα μίντια προβάλλουν και τις δύο απόψεις χωρίς να λένε ποια είναι λάθος. Τι μας λέει όμως το περιοδικό Spiegel που απηχεί ως επιτοπλίστων αμερικανικές απόψεις, αλλά πάβει να είναι, δεν πάβει να είναι γερμανικό. Αυτός ήταν ο Χαρτ που μας έλεγε για, για τις απόψεις που εκφράζουν στην Αμερική. Κατά το Spiegel, λοιπόν, καθώς το κλείσιμο των αμερικανικών δημόσιων οργανισμών μπαίνει στη δεύτερη εβδομάδα, η Ουάσιγκτον έχει προκαλέσει συναισθήματα γελιοποίησης έως ανησυχίες στο εξωτερικό. Οι Γερμανοί σχολιαστές περιγράφουν την κατάσταση ως κυρίως αμερικανικό πρόβλημα, με μακροχρόνιες επιπτώσεις όμως. Οι Γερμανοί δυσκολεύονται να κατανοήσουν την ανικανότητα των Αμερικανών πολιτικών να επιλύσουν τις διαφωνίες γύρω από τον προϋπολογισμό προκειμένου να τερματιστεί το κατέβασμα των ρολών στις δημόσιες υπηρεσίες, έστω εκείνων που δεν θεωρούνται σπουδαίες. Όπως γράφει η συντηρητική Frankfurter Allgemeine Zeitung, αυτή τη στιγμή η Ουάσιγκτον προσφέρει ένα θέαμα που ωστόσο προκαλεί στους θεατές κλάματα. Για να σώσουν τα προσχήματα, οι ίδιοι βουλευτές κατορθώνουν να συμφωνήσουν ότι μόλις περάσει η κρίση, οι δημόσιοι υπάλληλοι που βρίσκονται τώρα σε αναγκαστική αργία δεν θα χάσουν τελικά τα μεροκάματά τους. Θα πληρωθούν έτσι χωρίς να έχουν εργαστεί για ένα διάστημα. Αυτό έκανε και το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας να προσκαλέσει τους υπαλλήλους του πίσω στις εργασίες τους με τη δικαιολογία ότι πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν υπογράψει συμβόλαια που θα πρέπει να τηρηθούν. Οι πρωταγωνιστές στη διαμάχη στο Κογκρέσο εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, εξίσου πολιτικούς αλλά και ιδεολογικούς, που κάνουν πολλούς να χαρακτηρίζουν το πολιτικό κατεστημένο της Ουάσιγκτον ότι είναι σκουριασμένο ως τον πυρήνα του. Όσο για τον Αμερικανικό λαό, αναρωτιέται πώς τα πράγματα κατόρθωσαν να φτάσουν ως εδώ, πάντως από ένα δηλητηριασμένο σύστημα. Και οι Γερμανοί σχολιαστές φτάνουν στην καρδιά του προβλήματος. Άραγε θα μπορούσε να συμβεί το ίδιο και με τη γερμανική πολιτική σκηνή, αν η καγκελάριος Μέρκελ, που αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται με τους σοσιαλδημοκράτες για το σχηματισμό κυβέρνησης, και το μεγάλο αγκάθι είναι ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός. Πάντως, η πλειοψηφία των γερμανών σχολιαστών επιρρύπτει ευθύνες στους Ρεπουμπλικάνους για το αδιέξοδο στο Κογκρέσο. Μάλιστα, ο δημοσιογράφος Μπίτς, που παρουσιάζει την πολιτική που παρομοιάζει αυτά που σημαίνουν με την πολιτική Μπερλουσκόνη, ο οποίος ήταν εχθρός του κράτους όταν δεν βρισκόταν στην εξουσία. Όσο για τα μέλη του κόμματος του Τσαγιού, τη δεξιά των Ρεπουμπλικάνων, η εφημερίδα Ναρίχτεν τους χαρακτηρίζει φονταμενταλιστές που δεν έχουν σχέση με τη δημοκρατία αλλά με το δογματισμό. Η Süddeutsche Zeitung του Μονάχου τέλος βλέπει τα πράγματα πιο απογοητευτικά, υποστηρίζοντας πως η τραγωδία είναι ότι το έργο της καταστροφής δεν επεξεργάζονται οι εχθροί της δημοκρατίας αλλά οι ταγοί της που υποτίθεται ότι την υπερασπίζονται. Αυτή τη στιγμή η Ουάσιγκτον μάχεται ένα κρατικό προϋπολογισμό που δεν είναι γνωστό αν θα προλάβει να περάσει μέσα σε τρεις εβδομάδες και είναι ξεκάθαρο πως μπορεί η Ουάσιγκτον να μην έχει ακόμα χρεοκοπήσει, αλλά είπα είναι ήδη πολιτικά χρεοκοπημένες. Στο σημείο αυτό ας γυρίσουμε στην ελληνική πραγματικότητα και ας πάρουμε τηλέφωνο τον Λάμπρο να μας πει για αυτά που συνέβησαν σήμερα το πρωί. Είχαμε τον καθιερωμένο αγιασμό στο Κοινοβούλιο. Καλημέρα, Λάμπρο. Καλημέρα. Τις ευχές μας λοιπόν εδώ από τη Βουλή. Ο Μητροπολίτης Σύρου και Καρυστίας, Σεραφείμ, μας ευχήθηκε περίοδο, μάλλον και στους βουλευτές, περίοδο πλούσια εισβουλεύματα, ειρηνικά, καρποφόρα και σωτήρια. Μετέφερε δε και τις ευχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πατσελάους Ιερώνυμου, ευχές να γίνουν πράξεις, τις μεγαλόπλες ευχές τους. Έτσι ξεκίνησε σήμερα ο αγιασμός εδώ, με 20 λεπτά βέβαια καθυστέρηση. Είχαμε δύο απουσίες, δύο αρχηγών, της ενός που είναι στη φυλακή του Νίκο Μιχαλολιάκου και της κυρίας Παπαρίγα, η οποία είναι έξω, δεν είναι μέσα, αλλά σήμερα δεν ήρθε εδώ στον καθιερωμένο αγιασμό. Αυτής λοιπόν ήταν η κυρία Λιάννα Κανέλη, η οποία είναι και μοναδική, σαν την είχαμε στο γάλα που κάνει το σταυρό της κατά τη διάρκεια του αγιασμού. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα, γιατί οι άλλοι είναι... Από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και ασπάστηκε και το Σταυρό. Ασπάστηκε ο Τσίπρας, αλλά δεν φίλησε το Σταυρό κατά τη διάρκεια του... όταν πλησίασε ο Σεραφείμ κοντά του.
κυρία Ζαρούλα έκανε μια κίνηση, αλλά τελικά δεν πήγε προς την πλευρά του Μητροπολίτη, ούτε και εκείνος πήγε προς την πλευρά της Χρυσής Αυγής. Να σας πω ότι όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα σήμερα σε εκείνα τα έρευνα της Χρυσής Αυγής. Απουσίαζε μόνο ένας βουλευτής, οι άλλοι τρεις επομένες στη φυλακή. Απουσίαζε μόνο ο Μπαρμπαρούσης από τους 18. Και πριν από λίγο, βγαίνοντας την τώρα Μπακογιάννη εδώ, βγήκε ο Αντώνης Σαμαράς αγκαλιά με τον Νίκο Δένδια. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό, χαμογελαστός. Και πήγαν με τα πόδια πίσω τους και ο Γιάννης Μιχελάκης με τα πόδια στο Μαξίμου, παρακαλώ. Αυτό μπορεί και να συμβολίζει κάτι. Όπως μεγάλη εντύπωση, μιας και μιλάμε για τους συμβολισμούς, μου έκανε η στάση του Παύλου Χαϊκάλη, ο οποίος ήταν πάρα πολύ διέδρανα πίσω από τους βουλευτές Μαξιάρα των Ελλήνων και μόνος και έρημος σαν την Καλαμιά στον κάμπο. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό, αν έστειλε κάποιο μήνυμα σήμερα ο Παύλος Χαϊκάλης. Εγώ σημαίνω αυτά που κάνανε εντύπωση βέβαια. Ο Σαμαράς πήγε προς την πλευρά του Σεραφείμ, μας πάθηκε εκείνο στο Σταυρό. Και εδώ τι ήθελα να πω, ήθελα να πω το. Ναι, πείτε μου, θέλετε να βρείτε κάτι εσείς. Όχι, όχι, αυτά που μας περιγράφεις είναι πολύ ενδιαφέροντα. Το σημαντικό πάρα πολύ. Βγαίνοντας έξω η κυρία Μπακογιάννη που ήταν πίσω ακριβώς από τον Πρωθυπουργό, αυτό είναι χαρακτηριστικό, που ήταν πίσω από τον Πρωθυπουργό, άκουσε έναν δημοσιογράφο της ΝΕΤ να λέει αυτή τη στιγμή αποχωρούν από την άλλη είσοδο της Βουλής ο κύριος Κασιδιάρης και ο κύριος Μιχαλολιάκο, ο κύριος Ηλιόπουλος, και λέει χαρακτηριστικά στον Ανδρέα Ψυχάρη. Λέει, όταν μου γυρνάνε, λέει να μην πω ότι όταν ακούω να λένε κύριε Κασιδιάρη, κύριε Κασιδιάρη. Ναι, τους λέει ο κ. Ψυχάρης, αλλά σήμερα τους είδαμε κυρίως και με γραβάτα και μάλιστα με τα κουστούμια τους. Αυτό λέει η κυρία Μπακογιάννη στα κριτικά. Εμείς το λέμε με την εξής φράση. Κότες, τρίλιρες και μακροπουπουλάτες. Αυτό είναι για τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής σήμερα, η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία δείχνει να είναι εκνευρισμένη πάρα πολύ. Είχαμε τον Μηταράκη που έψελνε, κρατούσε το ίσο δηλαδή, έψελνε κατά τη διάρκεια του «Το σώσον Κύριε το λαό σου». Ας ελπίζουμε ότι θα μας σώσει όλους. Καμένος... Όχι ο Μηταράκης βέβαια. Ο Μηταράκης. Ναι, να μας σώσει όχι ο Μηταράκης. Ας μας σώσει ο Μηταράκης, δεν το βλέπω βέβαια. Κύριε Κώστα, πήρα την ευλογία του Μητροπολίτη. Μην έχουμε άλλα τώρα εδώ. Είπα μια μέρα να είμαι ήρεμος. Τι μου κάνετε ερωτήσεις και αρχίζω και αγριεύω μετά και λένε τι έπαθε, το τζίμπησε. Ο Καραμαλής λοιπόν ήταν λίγο μαυρισμένος ακόμη. Κρατάει από το καλοκαίρι. Μαζί με το φίλο του καθόταν στο ίδιο έδρανο τον Δημήτρη Κουτσούμπα, την κυρία Μπατσαρά και την κυρία Σκόντρα. Είναι οι δύο βουλευτίνες της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μίχος κάποια στιγμή έκατσε στη θέση του φυλακισμένου Προέδρου και κατάλαβε και έκανε μια θέση πιο εκεί, μπροστά από τη Ζαρούλια δηλαδή. Ήρθαν μαζί ο Μίχος και άλλοι δύο βουλευτές της Χρυσής Αυγής, ενώ η κυρία Μίχος, Παναγιώταρος και Ηλιόπουλος. Ενώ η κυρία Ζαρούλια ήρθε μαζί με τον Αβραάμ Αρβανίτη. Αβραάμ Αρβανίτη. Κατάλαβε λοιπόν. Ο Παναγιώταρος φορούσε κουστούμι και γραβάτα. Ναι, όλοι τους. Αυτή τη φωτογραφία ήθελα να τη δω. Έτσι, Σαμαράς κάποια στιγμή, έτσι προκάλεσε η απουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης. Δεν ήταν εδώ ο κύριος Αθανασίου. Εντάξει, μπορεί να έχει και δουλειά βέβαια. Κοιτάξτε, είτε στον αγιασμό, δεν είναι όλοι βουλευτές. Μάλιστα, έλειπα και τα χάπια μας σήμερα. Χάσαμε και την Ευγενία Μανολίδου. Δεν ήρθε ο Άδωνης, δεν ήταν και η Ευγενία εδώ. Γιατί και λίγοι ήταν οι συγγενείς πάνω από τα θεωρία που παρακολουθούσαν την ιστορία αυτή. Να πω. Σε πολιτικό επίπεδο έχουμε... Ο κύριος Δένδιας είναι στα φόρετα στην περίοδο, αλλιώς δεν μπορεί να εξηγήσει τα τρία κινητά που έχει μπροστά του. Κατά διαστήματα πετούσε λιγάκι το βλεματάκι του στην πλευρά της Χρυσής Αυγής. Μπαίνοντας ο Σαμαράς κάθισε μόνος του, εκεί που κάνει ο Πρωθυπουργός, και οι υπουργοί του οι περισσότεροι ήταν μια θέση πιο εκεί. Σηκώθηκαν όλοι, παρακαλώ, και πήγαν κοντά του. Αβραμόπουλος, Σίμος και Δίκογλου, Μιχελάκης, Αρβανιτόπουλος, και πήγαν και κάθισαν όλοι μαζί δίπλα στον Πρωθυπουργό. Παρακαλώ, κάποια στιγμή η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη πήγε και κάτι είπε στον Σαμαρά, ο οποίος συμφώνησε μαζί της. Δεν συμφώνησε όμως με τον άλλον υπουργό, που τον Παπαγεωργίου, που είχε κάτι του είπε και λέει ένα όχι. Τώρα τι λέγανε εκεί, δεν πιστεύω, δεν είναι ώρα για προσφετάκια, λέω εγώ τώρα, δεν πιστεύω. Αυτή ήταν η ιστορία σήμερα. Αυτή ήταν ας πούμε το... τα παραλυπόμενα από τον αγιασμό. Έχουμε κάτι πολιτικό για τον προϋπολογισμό να μας πεις? Το πολιτικό είναι το καλύτερο. Μετά τον αγιασμό έρχονται οι κατάρες. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Τι χειρότερο από αυτό που υπάρχει? Ακριβώς. Κατατίθεται έρχεται σήμερα. Το προσχέδιο,
θα παραδοθεί στον πρόεδρο της Βουλής και μετά θα έχουμε το σχέδιο του προϋπολογισμού. Α, Τετάρτη θα έχουμε και τις συζητήσεις για την άρση των ασυλιών των βουλευτών. Των φυλακισμένων βουλευτών, παρακαλώ. Μάλιστα. Θα δούμε εκεί τι θα γίνει. Εκεί θα έχουμε, φαντάζομαι, μια... θα ανέβουν λιγάκι οι τόνοι. Αυτά θα τα πούμε την Πέμπτη. Τα κουστούμια και τα συνολάκια ήταν ακόμη καλοκαιρινά. Γιατί ο καιρός τώρα είναι ντεμή, δεν ξέρουν τι να φορέσουν και οι βουλευτές. Οπότε βουλευτές-βουλευτίνες κράτησαν για να είναι σίγουροι αυτά που είχαν το καλοκαίρι. Έτσι δεν είναι, δεν ήταν ακόμη. Εντάξει, κάνει λίγο κρύο, αλλά μην τρελαθούμε κιόλας. Δεν είναι αυτό το κρύο. Υποφέρει κουστούμια, γραβάτες. Και αν εξαιρέσουμε λιγάκι το ΣΥΡΙΖΑ που είναι λιγάκι πιο, ας πούμε, τραπεί έκφραση, πιο χήμα οι βουλευτές. Δηλαδή δεν φοράνε πιο όλοι. Πιο σπορτίβ, να το λες έτσι. Πιο χήμα. Ο Φώτης Κουβέλης εδώ. Ο Φώτης Κουβέλης ήταν εδώ. Κάποια στιγμή ο Καραμαλής, μάλλον δίψασε, αλλά έβαλε μια καραμελίτσα στο στοματάκι του. Για να. Για το οντόρε, πώς το λέει, για την οσμή να έχει έτσι. Αυτό που έκανε εντύπωση ήταν, καταλαβαίνω τον Αντρέα Λοβέρδο να καθίσει μόνο τον ανεξάρτητο είναι. Αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τον Παύλο Χαϊκάλη. Έστειλε ένα μήνυμα στον πρόεδρο, του λέω εγώ, μπορεί και να μην είναι τίποτα, έτσι. Παραδείγματος χάρη, γιατί τους είδα τους υπόλοιπους, καθόταν όλοι μαζί. Μην προκαταβάλουμε ιστορίες, απλώς το επισημαίνει. Σημειολογικά είπα εγώ. Ναι. Μου έκανε εντύπωση. Δεν του αρέσει και η μοναξιά, φαίνεται, του Αντρέα Λοβέρδο. Εντάξει. Ο Μίμης Ανδρουλάκης ήταν μαζί, παρακαλώ, με τον Νικήτα Κακλαμάνη. Υπερκομματικό σήμερα ήταν το συμβούλιο εδώ στη Βουλή. Αυτά είδα εγώ. Φώτης Κουβέλης ήταν εδώ, στα έδρανα μαζί με την κυρία Μάρκου, την καλοντημένη πανύψηλη Θεσσαλονικιά, και τον κύριο οικονόμου στο πλευρό του. Αυτά, δεν είδα τίποτα. Εντάξει, Λαύρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουνα... Και ο Θεός βοηθός, να είστε καλά εκεί στο στούντιο. Εγώ πήρα τις ευλογίες. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λαύρο. Γεια χαρά σου, γεια σου. Να σημειώσουμε βέβαια ότι σήμερα το απόγευμα αναχωρεί και ο Πρωθυπουργός για το Ισραήλ. Θεωρείται μια σημαντική επίσκεψη αυτή, ιδίως μετά τη νέα γεωπολιτική εμφάνιση που έχουμε στο χώρο το δικό μας και αυτή την άτυπη ακόμα συνεργασία στον τομέα των υπόγειων κοιτασμάτων Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα. Ελπίζουμε να είναι κάτι καλό για τη χώρα. Θα τον συνοδεύσουν τον Πρωθυπουργό στο Ισραήλ, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης, η κυρία Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού, ο Υπουργός Πολιτισμού Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Νότης Μηταράκη. Ελπίζω όλοι αυτοί στο αεροδρόμιο που πάνε να τύχουν άλλες περιποίησεις και όχι τις περιποίησεις που τυχαίνουν οι δημοσιογράφοι, είτε μπαίνοντας είτε βγαίνοντας από το Ισραήλ. Αυτό το έχω να το λέω, γιατί φεύγοντας μια φορά από το Ισραήλ, από το αεροδρόμιο του Τελαβή, ήθελα να πάω να επισκεφθώ, να πάρω μερικά δωράκια για τα παιδιά μου. Και βέβαια με καθυστέρησαν σε μια ανάκριση κυριολεκτικά και με άφησαν να φύγω όταν τους έδειξα ένα πάσο ότι είχα επισκεφθεί την Ισραηλινή Βουλή, γιατί είχα κάνει κάποιες επαφές με πολιτικούς εκεί για τις ανάγκες της εφημερίδας που εργαζόμουν τότε. Αλλά είναι τόσο κουραστική αυτά τα μέτρα ασφαλείας και αυτά τα νέα παιδιά είναι τόσο, σου κάνουν τόσο ανόητες ερωτήσεις του τύπου ποιος σου έφτιαξε τη βαλίτσα. Λες και αν μου την έφτιαχνε κάποια κοπέλα που είχα συναντήσει τυχαία στο ξενοδοχείο, λέω έτσι. Τέλος πάντων, ανοησίες και βρήκα την ευκαιρία, ελπίζω κάποτε να συναντηθούν και ότι τα μέτρα ασφαλείας να είναι σοβαρά αλλά όχι ενοχλητικά. Ήταν τρομερά ενοχλητικά. Και να κλείσουμε με μια είδηση ακόμα, ότι στη Γερμανία έγινε η πρώτη συνάντηση. Πες μας δύο λόγια για τη συνάντηση της... Λοιπόν, ήταν ελπιδοφόρα η πρώτη συνάντηση του... της Χριστιανοδημοκρατίας με τους σοσιαλδημοκράτες. Ακριβώς, με στόχο την συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού. Μέχρι στιγμής όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Οι επικεφαλής των διαπραγματευτικών ομάδων, Άγγελα Μέρκελ και ο κύριος Γκάμπριελ, απέφυγαν τις κοινές φωτογραφίες μετά τον πρώτο γύρο των διαβουλεύσεων. Το ίδιο έκαναν και οι γενικοί γραμματείς των τριών κομμάτων, ο Χέρμαν Γκρόχε, ο Αλεξάνδερ Ντόμπριτ και Ανδρέα Νάλες.
Είναι προφανές λοιπόν ότι κανείς δεν ήθελε να δώσει την εντύπωση ότι αυτή η πρώτη συνάντηση θα οδηγήσει οπωσδήποτε σε έναν συνασπισμό χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών, αλλά ούτε και το αντίθετο. Η ανανέωση του ραντεβού για τις 14 Οκτωβρίου δηλώνει, αν μη τι άλλο, ότι οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται σοβαρά. Χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες υπογράμμισαν ότι στην πρώτη τους διερευνητική αυτή συνάντηση εντόπισαν κοινά στοιχεία αλλά και διαφορές. Και να κλείσουμε με μια είδηση που είναι μακριά από μας, αλλά που η φύση συνεχίζει να εκδικείται. Έχουμε δύο πανίσχυρους τυφώνες που πλήττουν την περιοχή της Ανατολικής Κίνας και με πολύ μεγάλες καταστροφές και πλήττουν μια περιοχή που κατοικούν περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτά ήταν τα σημερινά του τρελού κόσμου. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γιάννα Μορφούλη και ο Κώστας Μπετινάκης. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.